Καλησπέρα και από μένα και τα συγχαρητήρια μου φυσικά στον ομιλητή. Πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία σε ένα κέριο θέμα και αυτό με φέρνει στο ερώτημά μου, το οποίο είναι διτό. Ο κοινός νους, ο κοινός άνθρωπος φοβάται από την τεχνητή ευφυΐα κυρίως μήπως υπερβεί τον άνθρωπο και κατά κάποιο τρόπο βρεθούμε να είμαστε υπόδουλοι σε κάποια τεχνητή ευφυΐα την οποία θα έχουμε δημιουργήσει εμείς, αλλά θα μας έχει ξεπεράσει και θα μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από εμάς. Και το δεύτερο είναι ότι βεβαίως ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην απασχόληση και στα θέματα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που θα αντικατασταθούν από κάποια τεχνητή ευφυΐα. Στο δεύτερο ερώτημα, εγώ είμαι συγκοινωνιολόγος και η εμπειρία μου από τον τομέα τον συγκοινωνιακό με οθεί στο να έτσι, τοποθετηθώ κάπως αυτά. Στο δεύτερο ερώτημα πιστεύω δεν υπάρχει καμία νομίζω ανησυχία. Δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία. Το έχουμε δει σε πολλές άλλες τεχνολογικές εφαρμογές που στον καιρό τους ήταν επαναστατικές, που τελικά δεν είχαν τέτοια επίπτωση, αντίθετα δημιούργησαν νέα επαγγέλματα κτλ. Το δεύτερο όμως θέμα, το οποίο ανέπτυξα προηγουμένως, και εδώ θα ήθελα την άποψή σας, κύριε Σιβάγη, το βλέπω, ας πούμε, στον τομέα των αυτόνομων οχημάτων που είπατε και αναφερθήκατε πολλές φορές. Τα αυτόνομα οχήματα, τουλάχιστον από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω μέχρι τώρα, δεν έχουν την τεχνητή ευφυΐα που τουλάχιστον εσείς δώσατε το νόημα τώρα. Ακολουθούν κάποιους κανόνες, δεν θα έλεγα λογαριθμούς, αλλά τουλάχιστον κανόνες λογικής που οι κατασκευαστές βάζουν μέσα. Παραδείγματος χάρη, τι θα συμβεί αν βρεθεί ένα εμπόδιο μπροστά, πώς πρέπει να ακολουθούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τα σήματα και ούτω καθεξής. Σχεδόν τυφλά, τουλάχιστον αυτό που έχω δει μέχρι τώρα στις πιλωτικές εφαρμογές. Έχουμε μέσες ταχύτητας κίνησης της τάξης των 15 χιλιόμετρων. Αυτό βέβαια είναι επίτηδες για να μην έχουμε ατυχήματα αυτή την περίοδο κλπ. Αλλά μέχρι τώρα, τουλάχιστον τεχνητή ευφυΐα, όπως εγώ κατάλαβα ότι την εννοείται εσείς, στα αυτόνομα οχήματα, δεν έχουμε μέχρι στιγμής και είναι πολύ δύσκολο, κατά τη γνώμη μου, να έχουμε, διότι αυτό θα σήμαινε, παραδείγματος χάρη, όπως ένας άνθρωπος παραβαίνει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, θα έλεγα σωστά. Διότι όταν έχουμε ένα καθολικό όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρα την ώρα στις αστικές περιοχές, καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να το τηρήσει αυτό συνέχεια. Ένα αυτόνομο όχημα όμως θα το κάνει στα 30 χιλιόμετρα και θα μας πάει τα νεύρα. Θα έχει την τεχνητή ευφυΐα κάποια στιγμή να το υπερβεί αυτό, να το αλλάξει από μόνο του. Εκεί έχω μια πολύ μεγάλη αμφιβολία αν θα μπορέσουμε ποτέ να το φτάσουμε αυτό το επίπεδο. Αλλά κυρίως το ερώτημά μου είναι εάν πιστεύετε ότι κάποια στιγμή η τεχνητή ευφυΐα θα υπερβεί την ανθρώπινη με την έννοια ότι θα μας υποδουλώσει σε κάτι. Ευχαριστώ και συγγνώμη. Ωραία, είπατε, δείξατε πολλά θέματα. Καταρχήν να πω δύο λόγια για τα αυτοκίνητα, τα αυτόνομα, τα οποία ήταν ένα θέμα πάρα πολύ ζεστό στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας. Ο Έλον Μάσκ έλεγε ότι το 2016 έλεγε ότι σε δύο χρόνια θα έχουμε αυτόνομα αυτοκίνητα κτλ. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε αυτόνομα αυτοκίνητα, απολύτως αυτόνομα αυτοκίνητα. Είναι προφανές και αυτό έλεγα από τότε. Δεν υπάρχει θέμα. Γιατί είναι τρομερά πολύπλοκο το θέμα και αυτοί οι οποίοι έχουν βάλει πάρα πολλά δισεκατομμύρια βέβαια και έχουν επενδύσει, κάνουν αυτό που λένε αυτόνομες πλατφόρμες που βάζουν νευρονικά συστήματα τα οποία τα εκπαιδεύουν, τα οποία δεν έχουν καμιά αποδεδειγμένη πιστότητα και επιπλέον δεν ξέρουν να κάνουν καμιά risk ανάλυση. Όλες οι τεχνικές που εφαρμόσαν στα αεροπλάνα δεν εφαρμόζουν. Εγώ δουλεύω με βιομηχανία που έχει τη φιλοδοξία να κάνει τέτοια πράγματα. Δεν νομίζω ότι είναι για αύριο. Όσον αφορά τώρα το αν θα φτάσουμε την νοημοσύνη, την ανθρώπινη, νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη διαδρομή. Αν θεωρήσουμε ότι η ανθρώπινη νοημοσύνη δεν είναι μία ικανότητα να λύνεις ένα πρόβλημα, αλλά είναι η ικανότητα να μπορείς να συνδυάζεις πολλούς στόχους και να δράσεις, να έχεις αυτή την ελευθερία της επιλογής κλπ.
Ο άνθρωπος είναι ένα τρομερό σύστημα. Εμένα με απασχολεί το πώς δουλεύει, πώς διαλέγει. Έχει αυτό που λένε οι ψυχολόγοι value-based decision making. Δηλαδή έχει διάφορα αξιακά συστήματα. Για κάθε πεδίο δράσης έχει το δικό του αξιακό σύστημα. Και μετά όταν είναι να αποφασίσουμε, κάνει ένα λογαριασμό και λέει θα ξοδέψω τόση αξία από αυτό. Παρότι οι αξίες μερικές φορές μπορεί να μην είναι, να είναι ηθικές αξίες, δεν ξέρω τι. Είναι ένα πολύ πολύπλοκο σύστημα όπου η κοινή νοημοσύνη βέβαια παίζει ένα μεγάλο ρόλο. Και το οποίο χρησιμοποιούμε επίσης για να έχουμε την συλλογική ευφυΐα αυτή, την κοινωνική ευφυΐα. Δηλαδή ο κάθε άτομο έχει τα δικά του αξιακά συστήματα, τα οποία όμως εναρμονίζονται υποχρεωτικά με το αξιακό σύστημα της κοινωνίας μέσα στην οποία ζούμε. Είναι ένα τρομερά, δηλαδή από πληροφορικής άποψη είναι ένα σύστημα τρομερά ενδιαφέρον. Οπότε είμαστε πολύ πολύ μακριά από αυτό που, και αν είχατε την υπομονή, επειδή το έχω το slide, θα σας το έδειχνα, αλλά πού το. Γιατί είναι πραγματικά ενδιαφέρον, αφού κάνετε την ερώτηση, αλλά πρέπει να το βρω εδώ πέρα, για να σας δείξω πού βρισκόμαστε κατά την άποψή μου. Τα είχα στα σπέρ. Ορίστε, αυτό. Δεν ξέρω αν φαίνεται αυτό. Το βλέπετε? Ναι, φαίνεται. Ναι. Τι σημαίνει ότι είμαι έξυπνος? Ότι καταλαβαίνω τον κόσμο και παίρνω αποφάσεις. Ότι καταλαβαίνω τον κόσμο για σε ένα τομέα ή σε πολλαπλούς τομείς. Εδώ, ότι είμαι μόνος μου ή ότι είμαι σε ένα σύστημα. Σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ. Δηλαδή το ChatGPT είναι εδώ πέρα. Είναι ότι έχω ένα goal, ένα στόχο και ένα domain και είναι ένα agent. Αν θέλουμε να κάνουμε αυτό ονομαστήματα, θα πάμε έτσι. Ακόμα είμαι σε ένα σύστημα με ένα agent. Δεν ξέρω πώς μεταφράζει το agent ελληνικά, με συγχωρείτε. Και μετά, αν θέλω να κάνω τώρα ένα σύστημα κοινωνικό, ένα σύστημα που βάζω πολλά αυτοκίνητα αυτόνομα μαζί, σημαίνει ότι όταν τα βάλω, πρέπει το ένα να μην εμποδίζει το άλλο, γιατί συμβαίνει και αυτό, ότι όταν βάλεις πολλά αυτοκίνητα μαζί, το ένα μπορεί να εμποδίζει το άλλο να επιτύχει τους στόχους του και θα πρέπει να συνεργάζονται για να επιτύχουμε κοινούς στόχους. Παραδείγματος χάρη, στα αυτόνομα αυτοκίνητα θα πρέπει να, η συνεργασία τι θα είναι, να αποφεύγουμε τα μποτιλιαρίσματα, να χρησιμοποιούμε κατά βέλτιστο τρόπο το οδόστρο. Και φυσικά εδώ είναι οι ανθρώπινες κοινωνίες. Οπότε για μένα βρισκόμαστε εδώ και πρέπει να πάμε εδώ. Είναι πολύ μεγάλη διαδρομή. Αλλά είναι μια προσωπική άποψη με την οποία βέβαια άλλοι δεν συμφωνούν ή μπορεί να μην συμφωνούν. Να κάνω μια παρένθεση ότι γενικά όταν υπάρχει ένα conflict και πρέπει να πάρουμε μια απόφαση, το conflict αυτό μεταφέρεται σε ένα άλλο επίπεδο. Ναι. Και τελικά για να λυθεί το conflict θα μεταφερθεί στο επίπεδο το αξιακό. Ή κάνω λάθος? Όχι, ναι. Το conflict είμαστε σε μια κατάσταση. Πώς λειτουργεί η συνειδητότητα? Είναι κάτι το οποίο προσπαθώ να αναλύσω τουλάχιστον στο βιβλίο. Είμαι σε μια κατάσταση. Από μια κατάσταση βλέπω ότι υπάρχουν δυνητές δράσεις. Και οι δράσεις βέβαια μπορεί να είναι μακροπρόθεσμες. Διαφορετικά κάθε φορά βέβαια τις θεωρώ. Αλλά όταν έχω να διαλέξω μεταξύ δύο δράσεων, παραδείγματος χάρη απόψε θα πάω στο σινεμά ή θα πάω στην ταβέρνα, τότε τι κάνεις? Βλέπεις τι στοιχίζει κάθε μια και τι ευχαρίστηση και τι θα σου αποδώσει κάθε μια. Δηλαδή για κάθε δράση κάνεις μια αποτίμηση αξιακή. Και λες τελικά, άσχετα αν οι αξίες δεν είναι υλικές αξίες όλες, έτσι, αλλά θα πάω στο σινεμά, θα μου στοιχίσει τόσο, θα μου αρέσει, έτσι κτλ. Και παίρνεις, έτσι παίρνεις αποφάσεις, έτσι δρά η ελεύθερη βούληση. Και αυτό το κάνεις μεταξύ διαφόρων δράσεων ανά πάσα στιγμή και έχεις βέβαια στόχους μακροπρόθεσμους που εκεί πέρα υπάρχουν δράσεις που τρέχουν. Όταν προσπαθήσεις να πραγματοποιήσεις αυτό το σύστημα πληροφορικά, έχεις πάρα πολλά προβλήματα. Και τα προβλήματα οφείλονται στο γεγονός ότι όταν τρέχουν πάρα πολλοί στόχοι και θες να αλλάξεις ένα στόχο, θα πρέπει όλη η αλλαγή αυτή
είναι συνεπής με τους στόχους που τρέχουν, διότι αν αλλάξει ένα στόχο μπορεί να αλλάξουν. Είναι ένα τρομερά πολύπλοκο σύστημα, το οποίο τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω να το πραγματοποιώ πληροφορικά. Ευχαριστούμε για την απάντηση. Ο κύριος